μπράβο. Έλα. Να κάτσουμε εδώ, δεν μας πρέπει να κάτσουμε. Να κάτσουμε εμείς εδώ. Μία χώρα της Ευρωζώνης χρεοκοπεί, είναι ενότητα της Αγγλίας και καλούνται οι Άγγλοι πάρα αυτά να φύγουν από τη χώρα αυτή. Και μάλιστα, επειδή θα καταρρεύσει όλο το σύστημα και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αεροπλάνα, γι' αυτό το λόγο ζήτησε, πως το λένε, και είπε ότι είναι η τρίτη, έχει α, β, γ, μας έλεγε το Sky. Η τρίτη νότα που στέλνει είναι ότι στέλνει καράβια να παραλάβουν από τη χώρα αυτή, από τα λιμάνια, τους Άγγλους οι οποίοι φωτογραφίζονται στην Ελλάδα. Λοιπόν, και είναι δυνατόν λοιπόν να ευρισκόμεθα ενώπιον τέτοιων θεμάτων σοβαρών για την πατρίδα μας και το ξέρει η πολιτεία και γι' αυτό κάνει η πολιτεία το show Εφραίμ. Γιατί άλλαξε όλη η θεματολογία και αντί να δούμε τι θα κάνουμε στα θέματα της οικονομίας, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή στην αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ, βρήκανε την ίδια ώρα, έτσι, ποτέ δεν γίνεται κάτι τυχαίο, γιατί θυμάμαι και παλαιότερα όταν είχαμε κρίσιμα θέματα εθνικά, όταν είχαμε κάτι άλλο συνέβαινε, πέταγαν ένα σκάνδαλο ενός Μητροπολίτη στον αέρα. Και αλλάζαν όλη τη θεματολογία, το οποίο είναι, όχι, δεν προέκυψε η προφυλάκηση, έτσι, και η μέρα που προέκυψε δεν είναι εντελώς τυχαία, καταλαβαίνετε. Είδατε, προξένησε και την εντύπωση του Αρχιεπισκόπου και είπε ονοώ νοήτο, έτσι. Άρα για να λέει ο Αρχιεπίσκοπος ονοώ νοήτο, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Και το ότι ξεσηκώθηκαν, επαναλαμβάνω, όπως τα είπα και χθες, όχι μόνο το Πατριαρχείο Μόσχας, ξεσηκώθηκε και το Πατριαρχείο της Γεωργίας, ξεσηκώθηκε και το Πατριαρχείο της Ρουμανίας και το Πατριαρχείο της Σερβίας. Και μάλιστα θα γίνουν και διαδηλώσεις του κόσμου υπέρ του Γέροντος Εφραίμ. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν και μαθαίνουν από τα δελτία ειδήσεων στο εξωτερικό κάποια άλλα που δεν μαθαίνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή κρύβονται άλλες σκοπιμότητες πίσω από την προφυλάκηση αυτή τη στιγμή του Γέροντος Εφραίμ. Γιατί θα το καταλάβαινα, να προφυλακιζόταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αφηγοδικήσει και να φύγει. Ο Γέροντος Εφραίμ ήταν πολύ καλά, όπως ξέρετε, μία μέρα πιο πριν στη Ρωσία, κάτω από τις πτέρυγες του Πούτιν, και έτρωγε μαζί του. Άρα θα μπορούσε να παραμείνει στη Ρωσία, και να ζητήσει. Από τη στιγμή που ήξερε ότι θα προφυλακιζόταν και μάλιστα αδίκως με άλλες σκοπιμότητες. Εδώ κοιτάτε, εσείς πιστεύετε ότι ο Γέροντας εδώ και πολλούς μήνες, επειδή έχω προσωπική επαφή μαζί του, εδώ και πολλούς μήνες λέει, εδώ κοιτάτε, θα με προφυλακίσουν. Να είστε έτοιμοι, έλεγε, παιδιά μου, θα με προφυλακίσουν. Η απόφασή τους είναι να προφυλακιστώ. Λοιπόν, άρα ο Γέροντας είχε λάβει κάποια μηνύματα από κάπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν σου λέει, και σε μένα κατηδίαν και στους μοναχούς το έλεγε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, και όχι μόνο σε μένα, το έχει πει και σε άλλα πρόσωπα. Και δημόσια έχει
δημόσια το εννοώ, δηλαδή σε συζητήσεις που γινόντουσαν σε μοναστήρια που επισκεπτόταν, και όταν ήρθε στο δικό μου μοναστήρι μας το είπε ότι θα μας προφυλακίσουν ενώπιον των μοναχών, ετοιμάζονται να με προφυλακίσουν. Άρα από κάπου λάμβανε μηνύματα ο γέροντας και ήξερε προς τα... αυτό σας είπα, δεν μας έλεγε αισθάνομαι, μας είπε ότι πιστεύω ότι θα με προφυλακίσουν, έτσι βλέπω και θεωρώ με όσα προς τα εκεί όπως πάει η υπόθεση. Πού είναι? Λοιπόν, και δεν έπεσε έξω. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση το έργο μου, ναι, ναι. Εγώ θα σας απαντήσω, σε μερικούς δικαστές έχω. Και γι' αυτό ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος εκεί, όπως λέγεται, της Νέας Δημοκρατίας, παλαιότερος, ο επίδημος πρόεδρος, είπε και οι κρίνοντες κρίνονται. Αυτό απευθύνθηκε προς τα πού πήγε. Σε μένα δεν πήγε. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε έναν πρώην πρωθυπουργό να λέει προς τους δικαστές και οι κρίνοντες κρίνονται, αλλά υπόψη να σας πω και κάτι άλλο, ότι Όχι, δεν το είπα αυτό. Δεν το είπα γι' αυτό, αν είναι υπέρ του ή κατά. Σας είπα ότι μου ερωτήσατε αν έχω εμπιστοσύνη. Όταν ο ίδιος η πολιτική, θέλω να πω, γι' αυτό τον έφερα ως παράδειγμα. Δεν έχουν εμπιστοσύνη, έτσι, μπράβο. Και ακριβώς γι' αυτό. Όταν λοιπόν βρίσκονται, όπως είπα, έξω τα λαμόγια της πολιτικής, το χριστουγεννιάτικό μου κήρυγμα, βρίσκονται έξω, Χριστοφοράκος που τους αφήσανε και φύγανε, Τσουκάτος και ένα σωρό άλλοι που έχουν αποδειχθεί, Μαντέλης, έτσι ακριβώς, γιατί δεν θυμάμαι τα ονόματα των πολιτικών. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτούς τους αφήνουν έξω και από τη μία πόρτα τους βάζουν και από την άλλη τους βγάζουν, λοιπόν, έτσι μπράβο, είναι, όχι συγγνώμη, γιατί είπανε η πολιτική ισονομία. Βεβαίως θα έλεγα ισονομία, ανέβλεπα την ίδια ώρα με τον γέροντα Εφρέμ, έστω και αδίκως, γιατί αδίκως μπαίνει μέσα, να υπήρχαν μαζί σε ένα από πίσω αυτοκίνητο κάποιοι υπουργοί, κάποιοι γενικοί γραμματείς, έτσι. Αλλά αυτό δεν το είδαμε και αυτό έχει εκνευρίσει όλο τον ελληνικό λαό. Και... ναι, βρήκανε δηλαδή τη δικαίωση, προσέξτε με. Είναι επικίνδυνος ένας μοναχός του Αγίου Όρους. Είναι επικίνδυνος γιατί η προφυλάκηση γίνεται επειδή είσαι επικίνδυνος να διαπράξεις ή το ίδιο έγκλημα ή είσαι ύποπτος, το ύποπτος φυγής. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, τον διαπράξει το ίδιο έγκλημα, δηλαδή τι, θα ξαναπουλήσει τη Λίμνη, ποιο θα ήταν το έγκλημά του. Άρα έτσι. Και γιατί δεν το έτσι. Και γιατί επενέβηκε ο εισαγγελέας άρον-άρον παρά τις διαδικασίες, όπως εισήλθε μέσα και τα θέσμια του Αγίου Όρους, γιατί ξέρεις, το Αγίου Όρους έχει ένα ειδικό καθεστώς. Δεν μπορείς να μπαίνεις έτσι. Και άρον-άρον δώσανε αυτή την εντολή, που σημαίνει ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι για την ώρα που βγήκε και άλλο θέμα, γι' αυτό μιλήσαμε από την αρχή, γιατί όλα αυτά τα λέμε, γιατί έγινε το show Εφρέμ. Και γιατί το αποκαλώ show. Διότι αυτοί θέλουν να το κάνουν σόου και διώκουν έναν μοναχό, γιατί ξέρουν ότι το Ράσο πουλάει στις τηλεοράσεις, το Ράσο πουλάει στον κόσμο το Ράσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πουλώντας όλο αυτό, ήδη έχουμε αλλάξει πρώτο θέμα πλέον στα κανάλια. Δεν είναι η κατάσταση της χώρας μας που καταραίουμε, δεν είναι η κατάσταση ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να βρεθούμε σε άτακτη χρεοκοπία και η Αγγλία καλεί το λαό της να φύγει από την Ελλάδα, να εγκαταλείψει τη χώρα μας, και εμείς, πως το λένε, ασχολούμεθα όλα τα κανάλια με τον γέροντα Εφρέμ νύχτα μέρα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν είναι τυχαία, και όταν 180 χρόνια, όταν 180, ευχαριστώ τον κύριο Πεταλωτή που ασχολήθηκε μαζί μου και μου έδωσε αξία και τιμή το ότι ασχολήθηκε μαζί μου. Λοιπόν, αλλά έχω να πω το εξής, ότι 180 χρόνια δεν είχαμε ποτέ υφυπουργό δικαιοσύνης. Μην περνάτε τα πέντε, γιατί περνάτε τα πέντε. Ναι, μας κινεί η αστυνομία, δεν είναι θέμα δικό μου, γιατί το ρωτάω που μας πάνε.
Δώστε τη συνέντευξη, ναι. Μόνο η... Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, βεβαίως και ακούω. Ορίστε. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι δεν έχει φταίξει, γιατί προσέξτε με. Έχει χρέος, προσέξτε με, έχει χρέος να υπερασπιστεί την περιουσία της μονής. Την περιουσία της μονής έχει χρέος να την υπερασπιστεί. Γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι σαν να είναι ένας υπουργός που υπερασπίζεται την περιουσία του Υπουργείου. Εάν δεν την υπερασπιστεί, τότε είναι κακούργημα όντως. Εδώ λοιπόν, επειδή υπερασπίζεται περιουσία του δημοσίου, γιατί είναι δημοσίου δικαίου, έτσι, λοιπόν, βρίσκεται κατηγορούμενος. Μόνο να ανέβουν λίγο στο μπροστά. Μα δεν ασχολούν, προσέξτε με, δεν βρέθηκαν προσωπικοί του λογαριασμοί. Ναι. Και έγκλει. Προσέξτε με, ο ηγούμενος ζήτησε να ανταλλαγούν, ξέρετε, τη δικογραφία. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να ανταλλαγούν. Άρα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πήγε και ζήτησε, δώστε μου το ιχθυοτροφείο, γιατί δεν μιλάμε για το νερό της λίμνης. Γνωρίζουμε ότι είναι ιχθυοτροφείο η λίμνη, όπου δουλεύουν οι ψαράδες. Λοιπόν, και τα δίπλα κτήματα, επειδή ανήκουν στη Μονή και έχουν καταπατηθεί, από εκεί, από τους κατοίκους, και έχουν κτίσει σπίτια εδώ και πολλά χρόνια οι άνθρωποι επάνω. Έτσι, και πηγαίνοντας τώρα, πεθαίνοντας οι άνθρωποι αυτοί, γιατί η Μονή δεν τους είχε ενοχλήσει ποτέ, ας είχαν καταπατήσει τα κτήματα. Πηγαίνοντας οι άνθρωποι όμως να μεταβιβάσουν τα συμβόλαια, να κάνουν συμβόλαια στα παιδιά τους για τα σπίτια που έχουν κτίσει πάνω στα κτήματα, βρέθηκαν σε ένα διέξοδο. Δεν οι συμβολογράφοι, τους λένε φέρτε από πού είναι δικό σας. Αυτοί δεν είχαν έγγραφα, διότι στα συμβόλαια φαίνεται ότι είναι της Μονής Βατοπεδίου. Άρα δημόσιο, και το δημόσιο ας περάσουν 20 χρόνια και 30, δεν καταπατείται. Δεν μπορεί να πεις έκανα αυτό που λένε στη συμβολογραφική πράξη χρησιχτησία. Και τότε κατεβήκανε οι άνθρωποι στην κυβέρνηση, κατεβήκανε και ζητήσαν και από τους βουλευτές να μπορέσουν να τα οικόπεδα αυτά να, πώς το λένε, να γίνουν ιδιόκτητα, να περιέλθουν στην περιουσία τους, αφού είναι τόσα χρόνια. Και εκεί φώναξε η τότε κυβέρνηση τον ηγούμενο. Και λέει ο ηγούμενος, εγώ δεν μπορώ να τα χαρίσω, διότι είναι μια περιουσία της Μονής. Δεν τους διώξαμε ποτέ, αλλά και δεν μπορώ να είμαι εγώ εκείνος, γιατί είναι περιουσία δημόσια, να τη χαρίσω έτσι. Δεν μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, και τότε του πρότεινε η κυβέρνηση, προσέξτε με, χριστιανικό μπορεί να ήταν, δεν τα έχει το δικαίωμα. Βεβαίως, αλλά προσέξτε με, επειδή είναι δημοσίου δικαίου, δεν μπορεί να το κάνει. Εκεί είναι το όλο ζήτημα. Δεν είναι το ότι είναι χριστιανικότατο και χριστιανικότατο, και γι' αυτό δεν τους είχε διώξει ποτέ. Να γίνουν οι ανταλλαγές. Έτσι, οι υπουργοί, οι πρώτοι του ΠΑΣΟΚ. Μα το γράφει, οι καταθέσεις τα γράφουν. Ότι ήταν τότε η κυβέρνηση, τον κάλεσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Τι λέτε, ο κύριος Σιμίτης τότε. Και υπογράψανε, μετά οι υπουργοί, και παραλαμβάνοντας μετά το 2004 η Νέα Δημοκρατία συνέχισε την ίδια πολιτική, η οποία έγινε και επί ΠΑΣΟΚ. Και υπογράψαν τις ανταλλαγές της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό δεν τα κινούσε τα νήματα, και γι' αυτό, προσέξτε, και γι' αυτό θυμηθείτε ότι μόλις έγινε ακούστηκε στις τηλεοράσεις ότι κάτι για τη Μονή, είπε αμέσως ο ηγούμενος, εδώ κοιτάτε, εσείς ζητήσατε τις ανταλλαγές, εγώ δεν δίνω τίποτα, ας μείνει ως έχει η κατάσταση. Ας μείνει η κατάσταση, και το θυμώσετε αμέσως, είπε. Ας γίνει να σταματήσουν οι ανταλλαγές εδώ και τώρα, αμέσως, είπε. Και κατέθεσε τότε και έγραφε. Άρα λοιπόν ο ηγούμενος κινήθηκε πολύ σωστά από την αρχή, και τώρα για τον τρόπο που κινήθηκε, το διώκουν οι δικαστικές αρχές, και επαναλαμβάνω, το διώκουν για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους και όχι επί της ουσίας. Και γι' αυτό προσέξτε, το αντιλαμβάνονται όλα τα πατριαρχεία. Όλα τα πατριαρχεία το αντιλαμβάνονται του εξωτερικού, και γι' αυτό το αντιλήφθηκαν και οι αρχιερείς, ο αρχιεπίσκοπος, ότι κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Και γι' αυτό αντιδρούν και τις παστολές στο πρόσωπό του. Να ολοκληρώσω λιγάκι, ναι, και θα σας πω. Και γι' αυτό στο πρόσωπό του, γι' αυτό συμπαραστεκόμεθα,
διότι στο πρόσωπό του διώκεται η Εκκλησία και η Ορθοδοξία. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε με, ας μην το δεχτείτε εσείς. Εγώ θα το πω, μην το δεχτείτε εσείς, δεν έχει καμία σχέση. Εγώ σας λέω, γιατί εσείς δεν είστε δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Γιατί αν το πιστεύατε, θα σας έβλεπα εδώ κοντά μου. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω, εγώ πιστεύω και όλοι αυτοί που κατεβαίνουμε και όλοι οι Μητροπολίτες, ότι στο πρόσωπό του και το Άγιον Όρος αυτή την απόφαση έβγαλε. Ότι στο πρόσωπο του Γέροντος Εφραίμ διώκεται όλο το Άγιον Όρος. Πώς το είπαν όλοι οι Άγιοι Ορείτες. Δεν το λέω μόνο εγώ. Και εμείς αισθανόμαστε αυτό ακριβώς το πράγμα και γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ολοκληρώνω, γιατί δεν συμπαρασταθήκαμε στο Γιουσάκι. Δεν ήταν ο πατήρ Ιάκωβος κληρικός. Παρότι σήμερα, προσέξτε με, όλα τα δικαστήρια τον αθώωσαν. Και έτσι τα ευρωπαϊκά του Γιουσάκι. Δεν ήταν κληρικός. Γιατί δεν έγινε αυτό. Γιατί δεν βγήκαν αρχιερείς να του συμπαρασταθούν. Γιατί δεν βγήκαν τότε κληρικοί να του συμπαρασταθούν και μοναχοί. Διότι υποψιαστήκαμε και δεν είδαμε πίσω να κρύβεται κάτι άλλο. Άσχετο αν ήταν ο άνθρωπος αθώος. Αλλά δεν διακρίναμε κάτι άλλο. Εδώ διακρίνουμε άλλες σκοπιμότητες πολιτικές. Και γι' αυτό ο γέροντας είπε, μάλλον φέρετε να είπε, έτσι για να είμαι πιο ακριβή στα λόγια μου, ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και διώκομαι πολιτικός. Ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Τι θα βγάζατε, παρακαλώ, είπατε. Το καπέλο σας είπατε ότι θα βγάζατε. Α, είπατε θα μας ρωτήσετε. Ετοιμαστείτε. Μου είπατε ότι θα με παραδεχόσασταν εμένα και άλλους κληρικούς. Α, γιατί προσωπικά θα σας κατέριπτα. Διότι αφού ασχολείστε με το δικαστικό, θα έπρεπε να με είχατε δει σε πολλές δίκες ανθρώπων που δεν τους γνωρίζω και με καλέσανε ή πήγα αυτόβουλα, θυμόσαστε και με τον Νίκο το Βασδέκη, που δεν το ήξερε το παιδί. Βγήκα στην τηλεόραση και είπα είναι αθώος την ώρα που τον προφυλακίζανε. Και είπα είναι αθώος. Και θεωρήθηκε ότι έκανα δικαστική παρέμβαση τότε. Λοιπόν, και όχι μόνο στο Βασδέκη. Θυμόσαστε τότε για την Ιγυρία, την κοπέλα που πήγανε και φτάσαμε μέχρι και κάναμε διαβήματα στην πρεσβεία, τι έχουμε εδώ, τις Ιγυρίες, κάναμε πορεία και ήμουνα μπροστά στην πορεία. Λοιπόν, και σε άλλα κοινωνικά ζητήματα ήμασταν μπροστά και στα δικαστήρια και ανθρώπους, πολύτεκνη οικογένεια, όπως σύζυγος και μπλέξη με ναρκωτικά, πήγα και παρακάλεσα. Και λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει διαπράξει το έγκλημα, να πήρε λίγο χασίση γιατί διωχότανε και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχε από πίσω 9 παιδιά. Τα 9 παιδιά αυτά, εάν αυτή τη στιγμή μπει και προφυλακιστεί ο πατέρας τους, αυτά τα, γιατί τα μωρά όλα τα παιδάκια, λοιπόν, και παρακάλεσα το δικαστήριο ως άνθρωπος και τους λέω αυτή τη στιγμή, λέω αυτή την οικογένεια, ήδη εμείς τις δίνουμε το βοήθημα που μπορούμε και τις δίνουμε για να συντηρεί αυτός ο άνθρωπος με ένα μεροκάμπτο. Εάν μπει και στη φυλακή, γιατί δεν μπούλαγε, έκανε ο ίδιος χρήση, λοιπόν, και το συλλάβανε. Λοιπόν, και δεν είναι τόμο, γι' αυτό σας είπα, τα ξέρετε αυτά, για το πρόσωπό μου τουλάχιστον. Αλλά και θεωρώ, έτσι, θεωρώ όμως, ότι όπως και εγώ τα κάνω αθόρυβα αυτά, έτσι, κάνω αθόρυβα πριν του Βασδέκη που είχε γίνει δημόσιο και της Νιγηρία εμείς, κατά τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι θα υπάρχουν και άλλοι κληρικοί. Και εμείς οι κληρικοί την Εκκλησία εκπροσωπούμε. Υπάρχουν και οι επαγγελματίες κληρικοί. Έτσι, αυτοί υπάρχουν. Αλλά όλα τα δαχτυλά μας δεν είναι ίδια. Και προσέξτε με και στο Χριστό. Και στο Χριστό βρέθηκε ένας που τον πρόδωσε. Βρέθηκε ο Πέτρος που τον αρνήθηκε. Στους 12, βρέθηκε ο Θωμάς που είπε: εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ότι αναστήθηκε. Ο άπιστος. Λοιπόν. Θα κάνουμε μεγαλειώδη συγκέντρωση. Κάνει η Γεωργία, κάνει η Ρωσία,
Θα κάνουν μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις τα ξένα πατριαρχεία. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια μεγαλειώδη συγκέντρωση, όχι μόνο για το πρόσωπο προσωπικά του Γέροντος Εφραίμ, αλλά με την έννοια ότι τα λαμόγια της πολιτικής βρίσκονται ελεύθερα και την πληρώνει ένας εκπρόσωπος της Ορθοδοξίας για άλλους λόγους. Και πιστεύω ότι θα είναι χιλιάδες πολίτες κοντά μας. Βεβαίως, να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Να κάνετε δοκιμή ήχο, ότι περνάει ο ήχος σε όλα τα μικρόφωνα. Είμαστε εντάξει, ο ήχος. Γιαννάκη, είσαι εντάξει εσύ, όλοι οι κομπλέ. Λοιπόν, μιλάμε με τον πατέρα Νεκτέριο Μουλατσιώτη, ο οποίος είναι στη φυλακή Κορυδαλλού για να συμπαρξηθεί στον κύριο Εφραίμ. Ναι, είναι ακριβώς μαζί από την Εφραίμ και άλλη κληρική, μοναχοί, μοναχές, από τη στιγμή δεν τους πιάνει το πλάνο, γιατί βρισκόμαστε αλλού. Ο σκοπός μας είναι εδώ πέρα που βρισκόμαστε και δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε. Έχω παραδοθείς και συμπαραστέχουμε σειρά. Είμαι γνωστός εδώ. Έχοντας χρέος λοιπόν σήμερα, βρισκόμεθα όμως εδώ και το γέρο ΕΕ, διότι θεωρούμε ότι αδίκως φυλακίζεται, κατά το και οι κρίνοντες κρίνονται και η δικαιοσύνη, ναι μεν την εμπιστευόμαστε, αλλά η ίδια δικαιοσύνη δεν εμπιστεύεται τον εαυτό της και γι' αυτό το λόγο όταν δικάσει ένας δικαστής σου δίνει το δικαίωμα να πας και στο εφετείο. Μήπως σου λέει εγώ έκανα λάθος. Και πάλι και το εφετείο σου ξαναδίνει να πας στον Άριο Πάγο. Εμπροκειμένου λοιπόν μπορεί να υπάρχει και δικαστική πλάνη ή να υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες. Εγώ δεν πιστεύω αυτό που είπε, επιτρέψτε μου να σας πω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης περί της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Μακάρι να ήταν ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αλλά τόση ανεξαρτησία, ξέρετε, δεν την μπορώ στην πλάτη μου. Δεν την μπορώ γιατί οι Γερμανοί με έχουν καθίσει λίγο κάτω. Λοιπόν, διαμαρτύρομαι ακριβώς. Και όλοι ακριβώς, γιατί βγήκαν κάποιοι πολιτικοί. Και δεν διαμαρτυρηθήκανε για τα λαμόγια της πολιτικής, όπως είναι διάφοροι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ήδη φυλακισμένοι. Διότι μόλις τους ομολόγησαν, αλλά τους αφήσαν και φύγαν. Χριστοφοράκος, Τσουκάτος, διάφοροι υπουργοί, πρώην κτλ. Τους αφήσανε να διαφεύγουν. Μαντέλης κτλ. Δεν θυμούμε τώρα τα ονόματά τους αυτή τη στιγμή, αλλά τα γνωρίζει ο κόσμος. Και αυτή είναι και η μεγάλη αγανάκτηση. Ξέρετε, αν ο κόσμος συμπαραστέκεται και υπάρχει αγανάκτηση σε όλη την Ελλάδα για τον ηγούμενο Εφραίμ, είναι το ότι πήγε η πολιτεία να αποδώσει δικαιοσύνη. Όχι εκεί που έπρεπε στην ουσία, γιατί ισονομία αυτό σημαίνει. Ισονομία ναι, από τον καλόγερο, αλλά μέχρι τον πρωθυπουργό στη φυλακή για διάφορα σκάνδαλα. Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Γιατί ο γέροντας κατά τη γνώμη σας θεωρείται υποκριτικός και υποκριτικός τελέσεις νέων αδικημάτων? Είναι δυνατόν να θεωρείται, αφού ήταν στη Ρωσία και ήρθε μόνος του, θα μπορούσε να παραμείνει στη Ρωσία και να ήταν σε παλάτι αυτή τη στιγμή. Να τον ήταν υπό την προστασία του Πούτιν.
Θα μπορούσε. Διότι ήδη ο γέροντας εδώ και πολύ καιρό στη μονή μας που είχε έρθει, προεξαμήνου, έλεγε: θυμηθείτε το ότι θα με προφυλακίσουν. Άρα είχε λάβει κάποια μηνύματα και γνώριζε η κατάσταση. Καλά, είναι η δοκιμασία. Τώρα είμαστε εδώ. Στις μέρες από χτες το βράδυ που είχαμε σήμερα, έχετε καταπτώσει, έχετε επικοινωνία μαζί του, τον έχετε δει. Ξέρετε πώς διαβεί αυτές τις ώρες. Μέχρι εχθές το πρωί, γύρω στις 1 που έφυγε από το μοναστήρι, ήμουν μαζί του. Στη μονή του είχα το παιδί. Από εκεί και πέρα που το παρέλαβε η αστυνομία, συνόδευα την πομπή με το αυτοκίνητο και κατέβηκα και εγώ με το Άγιον Όρος και έφτασα μέχρι τον Άριο Πάγο που παρευρέθηκα χθες και σήμερα στον Κορίδαλο και μετά θα επιστρέψω στο μοναστήρι. Πώς είναι η δουλειά αυτά, πώς είναι το ηθικό του? Εδώ κοιτάτε, εγώ θα σας πω το πώς έφυγε από το Άγιον Όρος. Εκείνος έφευγε χαρούμενος και έλεγε: μη λυπήστε δια εμένα. Να λυπήστε δια αυτούς που οδήγησαν την κατάσταση εδώ. Όχι για μένα. Εγώ μοναχός είμαι. Στα χέρια της Παναγίας ήμουν, στα χέρια της Παναγίας θα είμαι και πάλι. Λοιπόν, να λυπήστε τους άλλους όμως. Και χτυπούσαν οι καμπάνες χαρμόσυνα και εκατοντάδες μοναχοί και ηγούμενοι από το Άγιο Όρος το συνεδεύσανε μέχρι τον καράν με αναστάσιμες κοδονοπλουσίες. Τύπαγαν αναστάσιμα οι καμπάνες του Αγίου Όρους. Λοιπόν, ο ίδιος φυσικά δεν το δεχόταν. Όμως, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό αναπτερώνει το ηθικό του κανενός, διότι δεν μπαίνει μέσα ως παιδεραστής, δεν μπαίνει μέσα ως κλεφτρώνη, δεν μπαίνει μέσα ως ναρκωμανής. Μπαίνει γιατί στο πρόσωπό του, όπως είπε, το Άγιο Όρος, σύσσωμο, αλλά και τα άλλα πατριαρχία, γιατί εκτός από τη Ρωσία πλέον έχουμε επέμβαση και διαμαρτυρία του Πατριαρχείου Γεωργίας, του Πατριαρχείου Ρουμανίας και συνεχίζει το Πατριαρχείο Σερβίας, όσο μαθαίνω. Άρα λοιπόν όλα τα Ορθόδοξα πατριαρχία κάτι βλέπουν. Το οποίο εδώ εμείς δεν το πληροφορούμεθα. Δεν και ρωτώ, είναι τυχαίο, παρακαλώ, ότι την ίδια ώρα, εγώ σας ερωτώ, απαντήστε μόνοι σας, ενώ η Αγγλία έβγαλε χθες νότα, η Αγγλία, δεν είναι δικιά μου άποψη, την είπε τηλεοπτικός σταθμός του Sky, ότι την ώρα που η Αγγλία έβγαλε νότα να αναχωρήσουν από χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης, να αναχωρήσουν πάρα αυτά, διότι η Ευρωπαϊκή χώρα καταραίει με άτακτη χρεοκοπία, πρώτον. Όλοι οι Άγγλοι. Δεύτερον, επειδή δεν θα έχετε τρόπο να μεταβείτε και να φύγετε αν δεν προλάβετε τώρα με τα αεροπλάνα, εάν παραμείνετε στη χώρα αυτή, στέλνω, λέει η νότα, καράβια. Και αυτή την ώρα λοιπόν που φωτογραφίζει εμάς, φαντάζομαι, η νότα της Αγγλίας, που σημαίνει ότι διαλυόμαστε, αυτή την ώρα θέλησε το κράτος και εγώ να πιστέψω ότι κινήθηκαν από μόνοι τους όλες οι διαδικασίες, έτσι στην ανεξάρτητη όπως θέλει και δεν ανακατεύεται η Υπουργός. Ο Υπουργός μας, καθότι έχουμε υφυπουργείο πρώτη φορά, τον κύριο Πεταλωτή, ο οποίος ήταν και είναι κύριος κατήγορος στη δίκη. Ξέρεις, πάση μια κόντρα ανάμεσα στο λάδι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ανακατεύομαι. Στα πολιτικά τους δεν ανακατεύομαι. Δεν ανακατεύομαι στα πολιτικά τους. Πιστεύετε τώρα ότι η προφυλάκηση του γέροντα θα συμβάλλει στην πνευματική εξίσωση των Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε και κουρές μοναχών μέσα στη φυλακή. Όπου έχει πάει ο γέροντας, δεν είναι τυχαίο το ότι κοντά έχει 120-130 μοναχούς. Κανένα άλλο μοναστήρι της Ελλάδος δεν έχει τόσους μοναχούς. Και ξέρετε, δεν πας κοντά σε έναν άνθρωπο όταν είναι απατεώνας ή είναι διεφθαρμένος ή δεν είναι σωστός. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι επιστήμονες που έχουν πάει στο Άγιον Όρος και μονάζουν κοντά τόσα χρόνια να μην έχουν διακρίνει και είδατε σύσσωμη Ιερά Μονή του συμπαραστέκεται όλη η μοναχή. Γι' αυτό σας είπα, κρύβονται άλλοι λόγοι από πίσω, τους οποίους, όπως λέει ο φίλος μου ο Λάκης ο Λαζόπουλος, σε λίγο θα μάθουμε την ιστορία, θα μάθουμε και θα εξελιχθούν τα γεγονότα και θα δούμε ακριβώς το πώς έφτασε ο γέροντας εδώ και τι παιχνίδια παίχτηκαν και γίνεται όλο αυτό το show Εφραίμ. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα. Να είστε καλά. Ο φίλος μου, Γιαννάκη. Ό,τι με ρωτήσετε θα απαντήσω. Ναι. Λοιπόν.
γίνεται αδική την υποθέτηση. Βεβαίως και όχι μόνο εγώ την κρίνω άδικη, αλλά και ύποπτη. Γι' αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι με εντυπωσιάζει η ημερομηνία που επιλέχθηκε και είπε στο τέλος «ο νοόν νοήτο». Ακούσαμε και τον επίτιμο πρόεδρο που είπε ότι οι κρίνοντες κρίνονται. Βλέπουμε ότι υπουργός δικαιοσύνης είναι ο κύριος Πεταλωτής, ο κύριος κατήγορος της υποθέσεως και ποτέ το δεν είχε, η Ελλάδα ποτέ δεν είχε υφυπουργείο, ποτέ, 180 χρόνια. Είμαστε ελεύθεροι, υφυπουργείο δικαιοσύνης δεν είχαμε. Ο πρώτος υφυπουργός είναι ο κύριος Πεταλωτής και βλέπουμε ότι το κύριο θέμα του και κύριος κατήγορος είναι η Μονή Πατοπεδίου. Λοιπόν, νομίζω ότι κρύβονται άλλα σχέδια από πίσω και γι' αυτό γίνεται αυτές τις ημέρες, δεν θα γινόταν η προφυλάκηση του ΕΦΡΕΜ αν ήταν μια άλλη περίοδος. Κρύβονται άλλες σκοπιμότητες από πίσω. Θα προτείνετε άλλη ημερομηνία να γίνει κάτι άλλο αργότερα? Θεωρώ ότι μετά το γενικό ξεσηκωμό που έχει γίνει θα γίνουν όλες οι νομικές διαδικασίες και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι, η δικαιοσύνη που μπορεί να βρει, όπως είναι περιορισμών μέσα στο Άγιον Όρος, μπορεί να βάλει χρηματικό ποσό κτλ. Κάποιο άλλο, και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη, διότι θα λειτουργήσει αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε πάντοτε και τις δικαστικές πλάνες. Διότι μπορεί, γι' αυτό πρωτοδίκως καταδικάζεσαι και ο ίδιος ο δικαστής που σε καταδίκασε, σου λέει μπορεί να έχω κάνει λάθος, ας εξετάσει την υπόθεση και ένας άλλος δικαστής και πας στο εφετείο. Και πάλι μετά σου λέει, μπορεί και εμείς να κάναμε λάθος, πήγαινε, άρα και οι ίδιοι σου ομολογούν με αυτόν τον τρόπο ότι μπορεί να είμαι σε δικαστική πλάνη. Και θεωρώ, εάν δεν έχουμε εξωγενείς παράγοντες, ότι βρισκόμαστε ενώπιον μια δικαστικής πλάνης, η άλλη δάχτυλη είναι ύποπτη από πίσω, γι' αυτό παρεξέλεψε η ημερομηνία, επαναλαμβάνω, και τον Αρχιεπίσκοπο και όλα τα πατριαρχία μας, τα υποψίασε, τα ορθόδοξα, και γι' αυτό βλέπετε και γίνεται ένας γενικός ξεσηκωμός των Ορθοδόξων πιστών. Με τον Γέροντα σας μιλήσατε, είχα κάποια προσωπική επαφή, σας είπε κάτι? Ήμουνα προσωπικά κοντά του όλες αυτές τις ώρες. Πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι? Από πλευράς υγείας είναι λίγο καλύτερα και γι' αυτό ζήτησε, ψυχολογικά είναι άρεστη. Εμείς οι μοναχοί δεν πτωούμε, θα ξέρετε, από φυλακή. Σε κελιά ζούμε, σε κελιά πηγαίνουμε. Λοιπόν, και ιδιαίτερα η ψυχή μας χαίρεται όταν πάσχουμε αδίκως. Διότι αν είχε κλειστεί για παιδαραστία θα έλεγε δικαίως πάσχω. Εδώ όμως κρίνεται στη φυλακή, διότι υπερασπίζεται τα θέσμια του Αγίου Όρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Αυτό να ρωτιόμαστε τώρα. Εντάξει. Ξεκίνησε. Ελάτε, παρακαλώ, βγείτε προς τα μπροστά. Προς τα μπροστά, έτσι. Βγείτε να πιάσουμε κάτι. Λοιπόν, και όπως και θες, έτσι, καλαμάκια.
Μια εβδομάδα και θέλω να μου βγάλουν την υποστήριξη για να με στείλουν. Γιατί υπάρχει ένα σύγχυση. Είναι 3-7 εκατομμύρια δολάρια. Τα 3,5 τα πήραν στην Κύπρο. Και είναι ακόμα, έχουμε παγώσει τα άλλα 3 εκατομμύρια. Σταμάτησα λίγο. Thank you.
Στην Πέτρου Ράλι. Πάντα τους πιο μέσα λίγο, θα έχουμε κανένα ατύχημα.
ξέρω καλά που είναι. 69, 76. Thank you.